Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από χθες το βράδυ. Ο Sky είναι σε διαρκή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή μετά και την επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ. Ο Γιώργος Φελίδης είναι εδώ στην παρέα μας για να δούμε λίγο τα νεότερα. Λοιπόν, τα νεότερα είναι ότι όλα τα βλέμματα αυτή τη στιγμή της ανθρωπότητας είναι σε ένα δωμάτιο όπου συνεδριάζει αυτή τη στιγμή το Πολεμικό Συμβούλιο του Ισραήλ. Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, άρχισε η συνεδρίαση στις 12.30 η ώρα. Το μεσημέρι, λίγο μετά το μεσημέρι, για να συζητήσει τις πιθανές απαντήσεις του Ισραηλινού κράτους ενάντια σε αυτήν την πρωτόγνωρη επίθεση που δέχτηκε. Άρα σκέφτονται τον τρόπο που θα αντιδράσουν. Σκέφτονται. Δεν είναι ότι ακούνε τον Biden, ο οποίος από το πρωί έχει ζητήσει από τον Νετανιάχου μην κάνει το επόμενο βήμα. Ο Biden είπε καθαρά στον Μπενιαμίν Νετανιάχου στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν αμέσως μετά την επίθεση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται στο πλευρό του Ισραήλ ακλόνητα όσον αφορά την άμυνα του Ισραήλ, αλλά δεν θα συμμετάσχουν σε επιθετική επιχείρηση κατά του Ιράν. Είναι σημαντικό αυτό. Όμως ο Νετανιάχου έχει δώσει το πράσινο φως. Είναι η Γαλλία, είναι η Ιορδανία, που αντιεροπορικά τη συστήματα αναχέτησαν εισερχόμενα ντρόουν και πυράβλους. Είναι η Βρετανία, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και βέβαια, ο Ντανιέλ Χαγκάρι, ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών δυνάμεων, είπε ότι σχηματίζεται ένας διεθνής συνασπισμός δυνάμεων, ο οποίος ήδη κατάφερε να αναχαιτήσει και να ανακόψει το 99% των 331 πυράβλων και ντρόουν που δέχτηκε το Ισραήλ. Άρα 27 λεπτά έχει ξεκινήσει η συνεδρίαση του Πολεμικού Συμβουλίου του Ισραήλ. Αυτό είναι το σημαντικό. Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, ναι. Που σημαίνει ότι θα έχουμε αποφάσεις μόλις ολοκληρωθεί αυτό το συμβούλιο, έτσι. Στο μεταξύ υπάρχει ένα, θα έλεγα, δευτερεύον σημάδι προσωρινής αποκλιμάκωσης, με την έννοια ότι οι εναέριοι χώροι Ιορδανίας, Λιβάνου, Ισραήλ ξανά άνοιξαν. Και έχουμε και ένα σημάδι ότι το Ιράν ετοιμάζεται να δεχθεί επίθεση. Με ποια έννοια? Ότι το αεροδρόμιο Ιμάμ Χομεϊνί και ένα άλλο αεροδρόμιο στην Τεχεράνη έκλεισαν για πτήσεις σήμερα. Οπότε περιμένουμε. Αλλά γενικώς πάλι όλοι προετοιμάζονται, έτσι. Περιμένουμε αυτή τη στιγμή. Περιμένουν τι θα αποφασίσει το Ισραήλ. Διότι νωρίτερα διεθνή μέσα έλεγαν ότι ενδεχομένως το Ισραήλ να επιχειρήσει ένα χτύπημα στα αεροδρόμια του Ιράν. Ναι. Γι' αυτό και πολύ σωστά, γι' αυτό και τα κλείσανε, είδες. Ναι. Μάλιστα. Λίθε σοβαρά υπόψη η εικόνα που βλέπουμε, με συγχωρείς, απλά Γιώργο, να τη δείξουμε, να εξηγήσουμε τι είναι. Οι οποίοι, όχι Ισραηλινούς μόνο, ξένους υπήκοους εβραϊκής. Εδώ είναι Μπενγκουριόν, έτσι. Μπενγκουριόν. Είναι το αεροδρόμιο στο Τελαβίβ, το μεγάλο αυτό αεροδρόμιο. Πόσος κόσμος αυτή τη στιγμή είναι στην αίθουσα των αναχωρήσεων, από εδώ φεύγεις. Πόσοι προσπαθούν να φύγουν και δεν ξέρουμε αν όλοι αυτοί είναι επισκέπτες ή μπορεί να είναι και κάτοικοι. Ισραηλινοί, ναι, που θέλουν να πάνε σε ένα πιο ασφαλές μέρος. Βέβαια, βέβαια. Γιατί είχε κλείσει και ο αέριος χώρος και άνοιξε νωρίς το πρωί. Μια σειρά, εδώ που τα λέμε, τις τελευταίες 10 ημέρες τουλάχιστον, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, η Γερμανία, η Γαλλία έλεγαν στους υπηκόους τους, που είναι στο Ισραήλ, είναι εβραϊκής καταγωγής και έχουν διπλή υπηκότητα, να αποφύγουν τις μετακινήσεις προς το Ισραήλ και αν βρίσκονται στο Ισραήλ, αν μπορέσουν να φύγουν. Μάλιστα. Λοιπόν. Έχουμε επίσης, περιμένουμε νωρίς το πρωί, τοπική ώρα στη Νέα Υόρκη, νωρίς το απόγευμα δικιά μας ώρα, τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Μάλιστα. Η οποία αναμένεται να καταδικάσει την Ιρανική. Εμείς εδώ επίθεση. Βλέπουμε τους πανηγυρισμούς μέσα από το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο του Ιράν. Είναι η Ιρανική Βουλή. Ναι, είναι το Ιρανικό Κοινοβούλιο και βλέπουμε εδώ πώς πανηγυρίζουν ουσιαστικά, έτσι, με όρθιοι, με σηκωμένες γροθιές, για αυτό το χτύπημα εναντίον του Ισραήλ. Για την Ιρανική ψυχοσύνθεση, αν θέλεις, Γιάννη, αυτό το χτύπημα ήταν κάλλιο αργά παρά ποτέ. Υπόσχονταν τέτοια επίθεση από τότε που οι Αμερικανοί είχαν σκοτώσει τον στρατηγό Σολεϊμανί. Και από τότε που και πρόσφατα βέβαια από το Ιράν με την επίθεση στο Ιρανικό προξενείο, αλλά και όλες τα διάφορα περιστατικά που είχαμε με χτυπήματα σε βάσεις των φρουρών της Επανάστασης στη Συρία, σε βάσεις της Χεζμπολάχ, όπου σκοτώνονταν και οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης,
Οπότε έγινε το κάτι το οποίο... στο προξενείο. Στο προξενείο. Το πιο πρόσφατο ήταν πρωταπηλιά στο προξενείο. Μάλιστα. Εκεί που φαινόταν ότι τέλος πάντων τα πράγματα ίσως να οδεύουν σε μια κατάσταση εκτόνωσης, τώρα με το πολεμικό συμβούλιο που είναι σε εξέλιξη στο Τελαβίβ, τα πράγματα αρχίζουν και παίρνουν ίσως μια άλλη τροπή. Θα δούμε. Θα εισακωστούν, γιατί δεν είναι μόνο ο πρόεδρος Biden. Και ο πρόεδρος Μακρόν, σε ανάρτησή του στο Twitter, καταδικάζει στεναρά την επίθεση κτλ. Αλλά λέει συνιστά αυτοσυγκράτηση. Mm-hmm. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας, ο Σεργέι Λαυρόφ, εξαιρετική ανησυχία για μια επικίνδυνη κλιμάκωση. Καλή σε αυτοσυγκράτηση μετά τα ιρανικά χτυπήματα στο Ισραήλ. Και η Ρωσία καλή σε αυτοσυγκράτηση. Η μόνη που δεν καλεί σε αυτοσυγκράτηση, όπως καταλαβαίνετε, είναι η Χαμάς, η οποία επαινεί την ιρανική επίθεση, τη θεωρεί φυσική και άξια απάντηση στην επίθεση εναντίον του ιρανικού προξενείου και καλούμε όλες τις δυνάμεις του Παλαιστινιακού Έθνους να συνεχίσουν να στηρίζουν την αντίσταση. Λοιπόν, Γιώργος, να θυμίσω μόνο, αναμένουμε μάλλον, δεν ξέρουμε πότε θα βγει και αν θα βγει και τι χαρακτήρα θα έχει και την ανακοίνωση από την τουρκική κυβέρνηση. Είναι η μόνη που δεν έχει σχολιάσει τα γεγονότα αυτά. Τουρκική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή πραγματικά, έτσι. Ναι. Ναι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία είναι και χώρα μέλος σύμμαχος του ΝΑΤΟ, έτσι. ΝΑΤΟ, βεβαίως. Δηλαδή, λοιπόν, και αναμένουμε βέβαια και την, τώρα τι θα είναι αυτό, τηλεδιάσκεψη, τηλεφωνική συνδιάσκεψη του G7. Βεβαίως, ναι, που έχει προκαλέσει ο Biden. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φελίδη. Ευχαριστούμε.